Πάμε τώρα στον Πέτρο Κασιώτη για να πάρουμε, Πέτρο, καλησπέρα. Έναν προς ένα τους συλληφθέντες. Να δούμε το προφίλ. Γιατί έχουν κατηγορηθεί. Είναι γνωστοί στην αστυνομία. Είχαν κάποια συμμετοχή σε άλλες οργανώσεις ή όχι. Να τους δούμε λοιπόν έναν προς ένα και, και μία προς μία. Να τους δούμε και θα σας αποκαλύψω στη συνέχεια και μια δραματική σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το πρωί του Σαββάτου. Αν είναι επακριβείς οι πληροφορίες που έχουμε για το πώς ετέθη δραματικά το θέμα. Πού να τους συλλάβουν, θα σας το πω στη συνέχεια μετά το... Μάλιστα, για να μην ακριβώς, υπάρξει κάποιος θάνατος. Για να μην υπάρξει θάνατος. Πάμε να δούμε λοιπόν, αριστερά ποιος είναι? Αριστερά είναι ο μικρότερος της παρέας. Με το μπλουζάκι το μπορντό λοιπόν. Είναι ο Αλέξανδρος Μητρούσιας. Ο μικρότερος της παρέας. 21 ετών. 21 ετών. Δεξιά είναι ο Σακάς. Πάμε πρώτα για τον Μητρούσα. Ο Μητρούσας είναι γνωστός στην αστυνομία και αν ναι, για ποιο λόγο? Είναι γνωστός στην αστυνομία. Εναντίον του υπάρχει ένταλμα, εκκρεμή ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή στην οργάνωση συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Αποτύπωμά του είχε βρεθεί στο περίφημο σπίτι του Χαλανδρίου, εκεί που η αστυνομία πριν από αρκετούς μήνες έκανε την έφοδο, συνέλαβε κάποια άτομα και έχει βρει πάρα πολλά αποτυπώματα και βάσει αυτών καταζητεί ακόμη αρκετά άλλα άτομα. Το 2008 πρωτοστάτησε στα γεγονότα. Στο σημείο αυτό, και ενώ συνεχίζεις να μαζί σε ιδιαίτερο ρεπορτάζ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε. Εδώ είναι ο Μητρούσιας σε δύο φωτογραφίες. Όταν συνελήφθη, μπήκε στο στόχαστρο της Αντιμοκρατικής για την συμμετοχή στους πυρήνες. Εκεί λοιπόν βλέπουμε την αλλαγή που έχει γίνει στο παρουσιαστικό, την εμφανίση. Είναι η φωτογραφία που έδωσαν, θα θυμούνται οι τηλεθεατές του Α, βλέποντας αριστερά όπως βλέπουμε στην οθόνη, πίνει από ένα κουτί μπύρα. Είναι η φωτογραφία που έδωσαν όταν τον καταζητούσαν ακόμα στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, δηλαδή πριν από ένα μήνα, μαζί με τις άλλες τέσσερις ομοειδεατών του, για ακριβώς ως καταζητούμενος για τους πυρήνες της φωτιάς μετά την αποστολή των δεμάτων που περιείχαν μέσα βόμβες και πήγαιναν στις πρεσβείες. Κοιτάξτε όμως τι αλλαγή υπάρχει σήμερα, καθώς η αστυνομία ζητάει πάντα, ζητούσε τη βοήθεια των πολιτών, πώς να αναγνωρίσει και θα ήθελα, κάποιος ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Θα ήθελα να πάμε στον Καραγιαννίδη που επίσης καταζητεί το για συμμετοχή στους πυρήνες φωτιάς και να δούμε και τη σχετική σύγκριση. Εδώ είναι. Ακριβώς. Το Νοέμβρη λοιπόν ο Καραγιαννίδης ήταν έτσι όπως το βλέπουμε αριστερά. Έτσι. Σήμερα. Αρχές Νοεμβρίου. Έτσι. Η φωτογραφία που είχε στα αρχεία της η αστυνομία έδειχνε αυτόν τον Καραγιαννίδη και τώρα που τον συνέλαβαν, καθώς ήταν ένας από αυτούς που μετέφεραν τα όπλα, είχε αφήσει μούση. Είναι η δεξιά φωτογραφία. Να πούμε ότι ο Μητρούσιας που είδαμε πριν είναι ίσεκτος συλληφθέντων στη Νέα Σμύρνη, ο Καραγιαννίδης στον Πειραιά. Και μάλιστα ο Μητρούσιας, επειδή είναι και ο μικρότερος σε ηλικία, μόλις 21 χρόνων, να σου πω ότι φέρεται από την αστυνομία ότι πρωτοστάτησε στα γεγονότα του 2008 με τη δολοφονία του άτυχου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ότι το Δεκέμβριο του 2009 αυτό το ανήσυχο άτομο εγκαταλείπει το σπίτι του, λέει στους δικούς του. Θέλω να πάμε όμως στον πολίτη. Ότι θα πάει στο Άμστερνταμ, αλλά τελικά ήταν εδώ. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα στον Χρήστο Πολίτη. Αριστερά, όπως βλέπουμε την οθόνη, με τα αραιά μαλλιά. Είναι ένα άτομο το οποίο επίσης έχει απασχολήσει την αστυνομία. Το 2008 θεωρήθηκε από την κρατική ασφάλεια ύποπτος για εμπρισμό σε βάρος μιας χωματουργικής εταιρείας, η οποία έκανε έργα, όπως αποκαλύψαμε και χθες το βράδυ. Δίπλα από τον Άριο Πάγο, για λογαριασμό της οργάνωσης Χρήστος Τσουτσουβής. Και να πάμε στην κοπέλα της παρέας. Χρήστος Τσουτσουβής, δεν είναι καθόλου τυχαίο το όνομα. Θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή όχι στη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς, αλλά της ΕΧΤΑ. Η κοπέλα λοιπόν. Η κοπέλα. Το πιο μυστηριώδες πρόσωπο μέχρι στιγμής για τον πολύ κόσμο. Είναι ηλικίας 26 χρόνων. Είναι η Στυλιανή Αντωνίου. Η αξιωματική της αστυνομίας θα μπορούσε κανένας να την πάρει για το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Ένα ήσυχο κατά τα άλλα άτομο, δεν είχε προσαχθεί ποτέ στην ασφάλεια. Δεν είχε απασχολήσει λοιπόν. Δεν είχε απασχολήσει, αλλά η αστυνομία γνώριζε εδώ και αρκετό καιρό ότι συμμετέχει στην οργάνωση σύμφωνα με τα λεγόμενα των αξιωματικών και μάλιστα με πολύ σοβαρό. Πάμε να ολοκληρώσουμε με τον Μιχαήλ που συνελήφθη στη Σιτία. Η Αντωνίου στην Καλλιθέα, ο Μιχαήλ στη Σιτία. Ναι. Επίσης το ίδιο προφίλ και είναι τα άτομα τα οποία η παραπάνω της οργάνωσης έβαλαν μέσα ακριβώς για να μην τραβάνε το ενδιαφέρον της αστυνομίας. Σπούδαζε μέχρι σήμερα διατροφολόγος στα ΤΕΗ της Σιτίας. Είχε σοβαρές επαφές με έναν ή δύο εκ των συλληφθέντων. Φαίνεται ότι νίκιασε και κάποιο από τα σπίτια στα οποία βρέθηκε οπλισμός και κατηγορείται και αυτός.
Να σου πω ακόμα. Πέτρο, δεν θα μου το πεις ακόμα. Συνεχίζουμε. Μένεις εδώ. Μας δίνεις τα στοιχεία του ρεπορτάζ.